Λόγι αυτό είναι πάνω από δύο χρόνια εδώ. Τα τσιβικά του είναι όλα μηδέν. Είναι η στιγμή που αποκαλύπτεται μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις κλοπής νερού στον κάμπο της Μεσαράς. Οι παραβάτες πιάστηκαν επαυτοφόρο με την κάμερα της Κρήτη TV να καταγράφει καρέ καρέ το περιστατικό. Δεν ναι, δουλεύει το ρολόι του σωστά. Γιατί ποτίζει κάθε 10 μέρες και το ρολόι πάλι δεν γράφει. Ή το αντικαταστεί, το γυρίζει μπρος πίσω. Με μάστερ στην απάτη, η μαφία του νερού κατάφερνε για μεγάλο χρονικό διάστημα να εκμεταλλεύεται τον υδροφόρο ορίζοντα χωρίς να βγάζει ούτε σένς από την τσέπη. Όταν όμως οι μάσκες έπεσαν και τα πρόστιμα βεβαιώθηκαν, τότε οι επιτίδιοι άρχισαν τις απειλές προς τους διώκτες τους. Εμείς δεν δίδουμε σε τέτοιου είδου απειλέ. θεωρώ ότι είναι περιορισμένα περιστατικά. Κάποιοι με τον τζαμπουκά να παίρνουν νερό. Τσεκλέβω και, και φοβερίζω. Οι άνθρωποι όταν δουλεύουν αμερόληπτα δεν νομίζω ότι έχουν ευθύνες. Ενδεικτικό της ασυδοσίας, περισσότερα από 6.500 πρόστιμα βεβαιώθηκαν από ειδική επιτροπή μέσα σε μόλι ένα μήνα, η Κρήτη TV εντόπισε τον Γιώργο Κυπράκη, μέλο τη Επιτροπή, ο οποίο εξομολογείται στον τηλεοπτικό φακό το καθεστώ τρομοκρατία και απειλών που βιώνει μετά τη βεβαίωση των προστήμων. Καταγγέλει ότι δέχεται απειλέ από εκείνου που εκμεταλλεύονται το δημόσιο αυτό αγαθό. Τη δεχόμαστε και απειλέ. Και συγκεκριμένα, εγώ προσωπικά βγάλαμε ένα ρολόι που σα το έδειξα και είπε: Εάν δεν πάτε να το βάλετε, αν θα συναντηθούμε θα σε δείρω. Κάνουμε μια δουλειά για καλό όλων, για να ποτίζουν όλοι. Και δεν είναι αυτό ότι δεχόμαστε και απειλέ, δηλαδή κινδυνεύει η ίδια η ζωή μα. Και αφού ήταν παράνομο, ή θα βάλουμε μια τάξη, ή να τα παρτίζουμε. Ρολόγια χαλασμένα, ρολόγια που δεν γράφουν, Ρολόγια που μετρούν προ τα πίσω. Επιτίδιοι εκμεταλλεύονται το νερό τη περιοχή με αποτέλεσμα άλλε καλλιέργειε να στεγνώνουν. Οι δράστε κατάφερναν με μεθοδικότητα να αφήσουν χωρί σταγόνα νερού τεράστιε καλλιεργήσιμε εκτάσει, λειτουργώντα ει βάρο των υπόλοιπων αγροτών, του Δήμου και κατ' επέκταση των ίδιων των δημοτών, οι οποίοι τελικώ πλήρωναν τα σπασμένα. Οι είναι μέχρι 250 ευρώ οι παράνομοι που έχουν πειράξει το ρολόι, δίπλοι παράνομοι από τον πάτο είναι μέχρι και χίλια ευρώ. Και σε ένα μήνα μέσα έχουν κάνει αιτήσει για να μπουν πάνω από 100 ρολόγια εδώ στην ενότητα του Δήμου. Κατορθώσαμε το νερό όχι μόνο να είναι αρκετό, αλλά και να περισσεύει. Με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις εκεί που δουλεύαν 10 ώρες την ημέρα, να τις θέτουμε σε λειτουργία μόνο 5 ώρες. Αυτό το έχει βάλει ανάποδα. Να το το βέλος, κοίτα το βέλος που φαίνεται. Είναι ναι. ανάποδα. Εμείς βγαίνουμε για τις παράνομες παροχές, όπου μα ειδοποιήσουν. Τρέχουμε, βάζουμε τα πρόστιμα εμεί. Άμα βλέπουμε την παροχή, είναι παράνομη, βγάζουμε φωτογραφία για να έχουμε όλα τα στοιχεία, τα καταθέτουμε στην οικονομική. Η οικονομική τα στέλνει στα σπίτια. Το Δήμα των ειδών μα κλέβουν πάνω από 60. 100% το νερό. Γιατί να πληρώνει ο κόσμο άδικα ε, λεφτά. Εμεί που πληρώνουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Από την πόρτα πέρα του παρθύρβιε. Δεν είναι η γεροί ούτε για πρόστιμα ούτε για κλοπέ. Τέλο, το πανηγύρι τη μαφία του νερού έδωσε η ειδική εθελοντική ομάδα εργασία που συστάθηκε για αυτόν ακριβώ το λόγο υπό τη σκέπη του Δήμου Γόρτινα. Η ομάδα εντοπίζει, καταγράφει και θεωρεί πρόστιμα στου παραβάτε. Υπάρχει ρολόι. Ναι, ναι, παράνομο. Ναι. Αν θα μα αφήσουν και έχουμε τη βοήθεια όλων. Σε ένα χρόνο, μέσα θα έχει ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μάχη τη περιφέρεια. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί πληρώνω εγώ, και να μην πληρώνει κι άλλο. Ιστορίε αγρίων, τρέλα και τραμπουκισμού με θύματα του ίδιου του Δημότε.